Η θεολογία στη ζωή μας με τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθερο. Αγαπητοί ακροτές, χαίρετε. Θέλω να αρχίσω με μια ομολογία ότι ομιλώ πολλά χρόνια στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και αναπτύσσω διάφορα θεολογικά θέματα. Περίπου 16 με 17 χρόνια ομιλώ με διακοπή. Δηλαδή στην αρχή 6 χρόνια και στη συνέχεια άλλα 10 χρόνια και μεταξύ αυτών υπήρχε και μια διακοπή. Θέλω λοιπόν να πω ότι αισθάνομαι ότι πράγματι χρειάζεται να ακούγεται η θεολογία της Εκκλησίας πάνω σε σύγχρονα κοινωνικά και ατομικά προβλήματα. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία απασχολούν τους ανθρώπους είτε προσωπικά, ατομικά, είτε οικογενειακά, είτε κοινωνικά και ο σύγχρονος άνθρωπος θέλει να ακούει την θεολογία της Εκκλησίας τι του λέει η Εκκλησία για να αντιμετωπίσει τα αισθήματα αυτά. Φυσικά ακούγεται πολλής λόγος ηθικολογικός, πολλής λόγος ψυχολογικός, αλλά θέλει ο άνθρωπος να ακούσει και τη φωνή της Εκκλησίας ποια είναι η θεολογία της Εκκλησίας. Γι' αυτό εφέτος θα προσπαθήσω να παρουσιάσω κάτι διαφορετικό. Θα κάνω δηλαδή μια απλή και σύντομη δογματική της Εκκλησίας μέσα από την εμπειρία της Εκκλησίας. Βέβαια ο όρος δογματική ενδεχομένω τρομάζει λίγο αλλά θέλω να πω ότι δεν θα αναπτύσσω σοβαρά δηλαδή εγκεφαλικά δογματικά θέματα αλλά θα παρουσιάσω τη δογματική της εκκλησίας μέσα από την εμπειρία των Αγίων, των Προφητών, των Αποστών και των Πατέρων. Και με αυτόν τον τρόπο θα παρουσιάσω μια άλλη δογματική από εκείνη που διδάσκονται οι φοιτητέ στις θεολογικές σχολές. Ως πρώτο θέμα εισαγωγικό θα κάνω τη διάκριση μεταξύ του δόγματος και των όρων. Ότι άλλο είναι το δόγμα και άλλο είναι η όρη των Οικουμενικών Συνόδων. Η λέξη δόγμα αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη. Για παράδειγμα, ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο Ευαγγέλιο του και μάλιστα στο δεύτερο κεφάλαιο γράφει «Εγένετο εν τες μέρες εκείνες εξήλθε δόγμα παρακέστερος Αυγούστου απογράφεστε πάσαν την οικουμένη. Εδώ δόγμα είναι η απόφαση του αυτοκράτορος του 4 Αυγούστου να απογραφεί όλη η οικουμένη. Επομένως το δόγμα εδώ αναφέρεται σε μια αυτοκρατορική απόφαση. Στις πράξεις των Αποστόλων εκεί γράφεται ότι ο Παύλος και ο Τιμόθεος ως διεπορεύοντο τας πόλης, Παραδίδουν αυτή φυλάσσιν τα δόγματα τα κεκριμένα υπό των Απόστόλων και των Πρεσβευτέρων των Εν Ιερουσαλήμ. Εδώ λοιπόν το δόγμα έχει μια άλλη διαφορετική έννοια. Δεν πρόκειται για μια απόφαση, αλλά λέει τα δόγματα είναι εκείνα τα κεκριμένα τα οποία έχουν οι Απόστολοι και τα φυλάσσουν και τα παραδίδουν. Δηλαδή πρόκειται για την αποκαρυπτική αλήθεια την οποία έχουν οι Απόστολοι, τη φυλάσσουν και τα παραδίδουν. Εδώ το δόγμα έχει μια πολύ διαφορετική έννοια από μια αυτοκρατορική απόφαση. Δείχνει τη μυστική διδασκαλία που συνδέεται με την αποκάλυψη και η οποία αποκάλυψη παραδίδεται στους ανθρώπους. Με αυτή λοιπόν την έννοια χρησιμοποιούσαν τότε οι αρχαίοι χριστιανοί, πρώτοι χριστιανοί, τη λέξη δόγμα και φυσικά μετά τους Αποστόλους με αυτή την έννοια ότι συνδέεται το δόγμα με κάποια αλήθεια η οποία διαφυλάσσεται με ένα μυστικό τρόπο μέσα στην Εκκλησία έτσι ακριβώς το εκφράζουν και οι Άγιοι Πατέρες. Για παράδειγμα ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων γράφει ότι θεοσεβίας τρόπος εκδίων του τον συνέστηκεν. Δηλαδή ο τρόπος ζωής της θεοσεβίας ε, συνίσταται από δύο πράγματα. πιο δογμάτων ευσεβών και πράξεων αγαθών. Το ένα είναι τα ευσεβή δόγματα, το άλλο είναι οι πράξεις ή αγαθές. Και ούτε τα δόγματα χωρίς έργων αγαθών ευπρόσδεκτα το Θεό, δηλαδή ε, δεν γίνονται ευπρόσδεκτα από το Θεό, τα δόγματα χωρίς τα αγαθά έργα, ούτε τα μη μετευσεβών δογμάτων έργα τελούμενα προσδέχεται ο Θεός, ούτε ο Θεός προσδέχεται έργα τα οποία δεν γίνονται με τα δόγματα. Υπάρχει δηλαδή μια στενή σχέση μεταξύ των δογμάτων και των ευσεβών έργων. Δόγματα λοιπόν είναι η έκφραση της ορθοδόξου πίστεως που είναι πραγματικά ένα μυστήριο. Είναι ένα μυστήριο το οποίο παραδόθηκε από το Θεό. Είναι οι θεόθεν αποκεκριμένες αλήθειες που καταγράφονται στην Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας. Με αυτήν την έννοια ο Άγιος Συγνάτιος Αντιοχίας που λέγεται και Θεοφόρος γράφει «Σπουδάζεται, βεβαιωθήνε, εν της δόγμαση του Κυρίου και των Αποστόλων. Να δείχνετε μια σπουδή και ένα ενδιαφέρον για να βεβαιώνετε αυτό το οποίο ζείτε και λέτε με τα δόγματα του Κυρίου και των Αποστόλων. Άρα εδώ καθαρά λέγεται ότι τα δόγματα συνδέονται με τη δασκαλία και τη ζωή του Κυρίου και των Αποστόλων. Οι Οικουμενικές Σύνοδοι καθόρισαν την πίστη της Εκκλησίας και την διέκριναν από τις ερετικές διδασκαλίες άλλων μεμονωμένων ανθρώπων. Και με αυτή την έννοια λέμε ότι οι Οικουμενικοί Σύνοδος έκαναν τη διάκριση μεταξύ της πίστεως όπως την απεκάλυψε ο Χριστός στους προφήτας, στους Αποστόλους και τους Πατέρες και τις ερετικές διδασκαλίες. Οπότε οι πίστη, μάλλον οι Οικουμενικές Σύνοδοι εξέφρασαν τα δόγματα τα οποία βέβαια δεν τα λένε τόσο πολύ δόγματα τα λένε όρους. Είναι οι όροι των Οικουμενικών Συνόδων. Δηλαδή πρέπει να γίνει μια επεξήγηση και διασάβηση. Όπως φάνηκε καθαρά από τις Οικουμενικές Συνόδους. Δόγματα είναι οι αποκαρυφθήσεις αλήθειες από τον άστρακο λόγο στην Παλαιά Διαθήκη και το σεσαρκωμένο λόγο στην Καινή Διαθήκη στους προφήτες, τους Αποστόλους και τους Πατέρας ενώ οι Οικουμενικές Σύνοδοι αυτήν την αποκαρυφθήσα πίστη την οριοθέτησαν σε λέξεις και σε όρους. Έτσι συνήθως καυτίζονται τα δόγματα με τους όρους, δηλαδή τις λέξεις, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχει μια διαφορά μεταξύ τους γιατί το δόγμα έχει μέσα και το μυστήριον ενώ ο όρος αποτελείται από τις συγκεκριμένες λέξεις. Είπα προηγουμένως αγαπητοί ακορατές ότι οι λέξεις δόγματα στην αρχή φαινόταν ότι ήταν οι αποφάσεις των αυτοκρατόρων. Στη συνέχεια μετά λέγονται οι αποκαρυφθείς αλήθειες από τον Χριστό στους Αποστόλους και βεβαίως και στους προφήτες από τον Άσαρκο Λόγο. Και μετά έρχεται η Οικουμενική Σύνοδος η οποία αποφασίζει ποια είναι η αλήθεια και ποια είναι η πλάνη. Και με αυτήν την έννοια συνήθω ταυτίζονται τα δόγματα με τους όρους με τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων, ενώ υπάρχει μια λεπτότατη διάκριση. Τα δόγματα είναι οι αποκαλύψεις, είναι η αποκάλυψη του Θεού και έχει μέσα του το δόγμα και ένα μυστήριο, ενώ ο όρος, η λέξη, είναι η οριοθέτηση αυτής της αποκαλυπτικής αλήθειας. Σήμερα στις θεολογικές σχολές υπάρχει ένα μάθημα που λέγεται «Δογματική» το οποίο μάθημα αναλύει τα δόγματα των Οικουμενικών Συνόδων, τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων, στην πραγματικότητα την αποκαλυφθήσα πίστη και την ορολογία με την οποία διατυπώθηκε αυτή η αποκάλυψη. Υπάρχει και ένα άλλο μάθημα που λέγεται «Ιστορία των δογμάτων», που δείχνει πώς διαμορφώθηκαν αυτοί οι όροι διαμέσου των αιώνων. Με αυτή την έννοια το μάθημα της δογματικής είναι νεότερο και να είναι, μπορώ να πω ότι είναι δημιούργημα από την δυτική παράδοση. Ξεκίνησε από τους δυτικούς σχολαστικούς θεολόγους οι οποίοι προσπάθησαν να κάνουν δογματικές, έτσι, δογματικά κείμενα είναι τα λεγόμενα σούμα, σούμες θεολογικές και στη συνέχεια προκειμένου οι Ρώμοι Καθολικοί να αντικρούσουν τους Προτεστάντες άρχισαν να κατασκευάζουν να γράφουν δογματικές διδασκαλίες και βεβαίως από τη δυτική παράδοση και τη δυτική θεολογία είτε ως επηρεασμός από τη σχολαστική θεολογία είτε από την αντίρρηση των σχολαστικών θεολόγων εναντίον των Προτεσταντών άρχισαν και οι Ορθόδοξοι να γράφουν για τη δογματική και έτσι έχουμε και βιβλία δογματικών ενώ στην παλαιότερη παράδοση δεν υπήρχαν τέτοια μαθήματα δεν εκφραζόταν δηλαδή η οριοθέτηση της πίστεως δηλαδή η καταγραφή της Αποκαλυπτική αλήθεια δεν ονομαζόταν τόσο πολύ δόγματο ως όπως ονομαζόταν ορθόδοξη δασκαλία ή έκθεση ακριβής της ορθοδόξου πίστεως. Έτσι πρώτα ο Ευθύμιος Ζηγαβινός τον 12ο αιώνα έγραψε ένα σύγγραμμα το οποίο λέγεται «Πανοπλία δογματική». Είναι δογματική πανοπλία, είναι δηλαδή η εκθεση ακριβη τη ορθοδοξου πιστεως ετσι πρωτα ο ευθυμιος ζιγαβινός τον 12 ο αιωνα εγραψε ενα συγγραμμα το οποιο λεγεται πανοπλια δογματικη ειναι δογματικη πανοπλια ειναι δηλαδη η δασκαλια της εκκλησιας που είναι πάνω πλοία για να αντιμετωπίσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι εκτός της Εκκλησίας ή εντός της Εκκλησίας και εκφράζουν αιρετικές διδασκαλίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι εδώ συνδέεται το μάθημα της δογματικής με την πανοπλία και όχι τόσο πολύ με το μυστήριο. Και αργότερα από τον 16ο αιώνα μέχρι σήμερα έγραψαν διάφοροι θεολόγοι και ακαδημαϊκοί διδάσκαλοι δογματικές βιβλία δογματικών όπως την επιστήμη των δογμάτων. Θέλω δε να σημειώσω ότι οι αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων συνήθως χρησιμοποιούνται και ονομάζονται όροι, δηλαδή όρια, όπως έχουμε για παράδειγμα ή συγκεκριμένα τα όρια δύο χωραφιών, για παράδειγμα, και θέλω να τα χωρίσουν, και βάζω μετά τα όρια ότι αυτό είναι δικό μου και έξω από αυτό είναι ενός άλλου. Με αυτήν την έννοια οι Οικουμενικοί Σύνοδοι έβαζαν τα όρια μεταξύ της αληθείας και της πλάνης, μεταξύ της Ορθοδόξου πίστος και των ερετικών διδασκαλιών. Και αυτά τα όρια λεγόταν όρι Επομένως συνήθως οι αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων λέγονται όρι και όχι τόσο πολύ δόγματα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός συνόψησε όλη τη δασκαλία των οκτώ πρώτων αιώνων που έγιναν οι επτά οικομενικές σύνοδοι και δεν το λέει δογματική πανοπλία, δεν το λέει δογματική δασκαλία, δεν το ονομάζει το βιβλίο δογματική, αλλά το ονομάζει έκθεσης ακριβής της Ορθοδόξου πίστεως. Δηλαδή παρουσιάζει μια ακριβή έκθεση της Ορθοδόξου Πίστης όπως την διασώζουν τα Ευαγγέλια, γενικότερα η Καινή Διαθήκη και οι αποφάσεις των τοπικών και οικουμενικών συνόδων. Και αυτό θέλω να το κρατήσετε περισσότερο γιατί θα είναι πολύ σημαντικό για τα επόμενα τα οποία θα πούμε σε επόμενες εκπομπές ότι συνήθως το δόγμα είναι, συνδέεται αποτελεσματικά και μάλλον πολύ στενά με την αποκάλυψη του Θεού και αυτό και έχει μέσα το μυστήριο. Συνήθως όταν μιλάμε για δόγματα εννοούμε αυτές τις αποκαλυφθήσεις αλήθειες του Θεού στην Παλιά Διαθήκη του Ασάρκου Λόγου, στην Καινή Διαθήκη του Σασαρκωμένου Λόγου. Οι αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων για δογματικά θέματα, για θέματα τα οποία έχουν σχέση με το Τριαδικό Θεό, με το Χριστό ως αληθινό Θεό, με την Εκκλησία και με όλα εκείνα τα οποία είναι μέσα στην Εκκλησία, αυτά λέγονται όροι, οι όροι των Οικουμενικών Συνόδων. Και οι άλλες αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων που αφορά για θέματα εφταξίας, τις σχέση μεταξύ των επισκόπων και των πρεσβυτέρων, αυτά λέγονται κανόνες. Δηλαδή οι οικουμενικές σύνοδοι συνέταξαν και εξέδωσαν όρους για θεολογικά ζητήματα, τα οποία αφορούσαν ε, την εποχή εκείνη ε, τους χριστιανούς που ενδιαφέρονται οι χριστιανοί για να αντιμετωπίσουν τους αιρετικούς. Αυτοί είναι οι όροι των οικουμενικών συνόδων και έχουμε μετά τους ιερούς κανόνες που αναφέρονται σε θέματα πρακτικά και εκκλησιαστικά που αφορούν την ίδια την Εκκλησία. Αλλά γενικότερα επεκράτησε το μάθημα να λέγεται δογματική που παρουσιάζει αυτούς τους όρους των Οικουμενικών Συνόδων. Έτσι μπορώ να πω ότι μπορεί να γίνεται και μια θα έλεγα, σύγχυση μεταξύ των όρων και των δογμάτων. Μπορεί και ως δόγματα να εννοούμε του όρου τη αποφάση των Οικουμενικών Συνόδων, αλλά θα δούμε και στη συνέχεια ότι το δόγμα έχει μέσα του κάτι το μυστήριο. Ενώ οι όροι είναι οι λέξει τι οποίε χρησιμοποιούσαν οι πατέρες και χρησιμοποιούμε και εμεί για να διακρίνουμε την αλήθεια από την πλάνη. να δείξω αγαπητοί ακροατές ότι η λέξη δόγμα έχει μέσα του κάτι το μυστήριο θα διαβάσω ένα κείμενο το οποίο συνέγραψε ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς και με αυτό αρχίζει ο λεγόμενος αγιορετικός τόμος υπέρ των ιερών συχαζόντων. Είναι ένας τόμος πολύ σημαντικός, ένα κείμενο το οποίο υπέγραψαν το 14ο αιώνα οι έγκριτοι μοναχοί του Αγίου Όρους και βεβαίως το έγραψε ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς και χρησιμοποιήθηκε Στι συνόδου που έγιναν τότε, τι λεγόμενε ησυχαστικέ συνόδου, για να αντιμετωπίσουν του αιρετικού, τον παρλάμ, τον Ακίδηνα κτλ., λέει εκεί ο Άγιο Γρηγόρη ο Παλαμά, τα δόγματα που τώρα είναι κοινοποιημένα και γνωστά σε όλου και κηρύττονται δημόσια, ήταν τα μυστήρια του Μοσαϊκού Νόμου, τα οποία μόνο οι προφήτε προέβλεπαν εμπνεώμενοι από το Άγιο Πνεύμα. Εδώ λοιπόν καθαρά φαίνεται ότι τα δόγματα είναι εκείνα τα οποία κοινοποιούνται και γίνονται γνωστά και κηρύσσονται, αλλά ήταν μυστήρια του Μοσαϊκού Νόμου. Τα μυστήρια του Μοσαϊκού Νόμου και, ποια ήταν, και των προφητών και ποια ήταν τα μυστήρια του Μοσαϊκού Νόμου και των προφητών ήταν οι αποκαλύψει. Οι αποκαλύψει του Θεού, του Ασάρκου Λόγου, του Μωησί και του Αυτά ήταν μυστήρια. Και μετά κοινοποιούνται ω δόγματα. Τα δε υποσχημένα στου Αγίου Αγαθά κατά το μέλλον τα αιώνα είναι τα μυστήρια της Ευαγγελική Πολιτείας, τα οποία τώρα γίνονται ορατά ως ένα σημείο και δίνονται σαν αραβώνα μόνον σε όσους αξιώθηκαν από το Άγιο Πνεύμα να τα βλέπουν. Εδώ ό,τι υπάρχει διαφορά ή μάλλον σχέση μεταξύ δογμάτων και μυστήριων, μυστήρια στην Παλαιά Διαθήκη, δόγματος, δόγματα καταγράφονται, Τώρα εδώ είναι τα μυστήρια της Ευαγγελικής Πολιτείας, αυτά που ζούμε μέσα στην Εκκλησία και είναι τα υποσχημένα αγαθά στους Αγίους τα οποία θα ζήσουν και θα δουν το μέλλοντα αιώνα. Αλλά συνεχίζει τότε αν κανείς Ιουδαίος δεν άκουγε με ευχαριστία τους προφήτας να μιλούν για λόγο και πνεύμα Θεού αιώνια και προαιώνια μπορούσε να κλείσει τα αυτιά του πιστεύοντας πως ακούει λόγια απαγορευμένα πίστη και αντίθετα στη διακήρυξη που δίδασκε τους ευσεβείς. Δηλαδή τότε οι Ιουδαίοι την εποχή εκείνη που κηρύσσουν τα μυστήρια δεν τα πίστευαν. Και όμω αυτό αποκαλύφθηκαν αργότερα. Αυτό θέλει να πει. Έτσι και τώρα μπορεί να πάθει κανεί αν δεν ακούει με ευλάβεια τα μυστήρια του πνεύματο που είναι γνωστά μόνο σε εκείνου που έχουν καθαρθεί διαμέσου τη αρετή. Όπω δηλαδή οι Ιουδαίοι τη εποχή του Μωησέω και των Προφητών άκουγαν να μιλάνε και δεν τα πίστευαν. Και όμω αυτά αργότερα πραγματοποιήθηκαν. Έτσι μπορεί να πάθουν και εκείνοι οι οποίοι δεν πιστεύουν αυτούς τους διδασκάλους τώρα που είναι οι Άγιοι Πατέρες και ενώ είναι πραγματικότητα και θα τα δουν να πραγματοποιούνται στην άλλη ζωή και προχωρεί για να δώσει μια εξήγηση περισσότερο τι θα πει δόγματα αυτό με ενδιαφέρει στη σημερινή εκπομπή λέει ο Άγιος Γρηγόρης Παλαμάς άλλοι Υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι δεν αγνοούν τα δόγματα γιατί μοιήθηκαν σε αυτά από την ίδια τους την πύρα. Εδώ βλέπετε συνδέεται η δογματική με την πύρα. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα αγνοούν, τα γνωρίζουν. Γνωρίζουν τα δόγματα γιατί, γιατί μοιήθηκαν μέσα από την ίδια τους την πύρα. Και ποιοι είναι αυτοί. Όσοι απαρνήθηκαν και χρήματα και δόξα των ανθρώπων και κακές ειδονές του σώματος για χάρη της ευαγγελικής ζωής και δεν έμειναν μόνο σε αυτό αλλά και βεβαίωσαν να αυτήν την απάρνηση με την υποταγή τους στους προχωρημένους την καταχριστό ηλικία. Αυτοί οι άνθρωποι αφού σχόλασαν στον εαυτό τους έζησαν την ησυχία και στο Θεό απαλλαγμένοι από κάθε φροντίδα και αυτό έγινε με την ησυχία και την ειλικρινή προσευχή, ξεπέρασαν τον εαυτό τους και ενώθηκαν με τον Θεό και με τη μυστική και υπέρ νουν ένωση μαζί του μοιήθηκαν στα υπέρ νουν μυστήρια. Δηλαδή υπάρχουν εδώ λέγει ο Άγιος Παλαμάς μερικοί οποίοι γνωρίζουν τα δόγματα ως εμπειρία γιατί διότι απαρνήθηκαν τα πάντα ασχολήθηκαν με την εσωτερική ζωή τους αποκαλύφθηκε ο Χριστός μέσα τους και γνωρίζουν λοιπόν τα δόγματα μέσα από την πύρα. Άρα εδώ τα δόγματα συνδέονται με το μυστήριο. Υπάρχουν λοιπόν αυτοί και υπάρχουν οι άλλοι οι οποίοι τα έμαθαν τα δόγματα με το σεβασμό και την πίστη και την αγάπη προς αυτούς. Επομένως είναι άλλοι που έχουν εμπειρία των δογμάτων και είναι άλλοι οι οποίοι δεν έχουν εμπειρία των δογμάτων αλλά σέβονται αυτούς που έχουν την εμπειρία των δογμάτων. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι η λέξη δόγματα αναφέρεται στην αποκαλυπτική παράδοση την οποία έχουν μερικοί άνθρωποι οι οποίοι ε, είναι μέσα στην προοπτική αυτή αφού καθάρισαν τον εαυτό τους, ε, φωτίστηκε ο νους τους και απέκτησαν αυτή την εμπειρία και επομένω, αυτοί οι άνθρωποι γνωρίζουν τη δογματική διδασκαλία και άλλοι μαθαίνουν τα δόγματα μέσα από το σεβασμό που έχουν σε αυτούς οι οποίοι τα κηρύσσουν. Έτσι λοιπόν εδώ εκφράζεται με τις δυο μορφές η λέξη δόγματα και ως εμπειρία, ως αποκάλυψη του Θεού σε αυτούς, αλλά και ως διδασκαλία αυτών προς τους άλλους οι οποίοι θέλουν να τα μάθουν και διδάσκονται. Τι σημαίνουν όλα αυτά. Σημαίνουν ότι τα δόγματα είναι τα μυστήρια του Θεού είναι οι αποκαλύψει του Θεού και τα μυστήρια του μέλλοντος αιώνος. Σε αυτά μειούνται οι προφήτες, οι Απόστολοι και οι Πατέρες. Έπειτα αυτοί που έμαθαν εμπειρικός αυτή τη διδασκαλία, αυτή μάλλον την αλήθεια, τα καταγράφουν όσο είναι δυνατόν για να οριοθετήσουν την πίστη. Επομένως έχουμε τα δόγματα ως μυστήριο, και μετά έχουμε τα δόγματα ως όρους των Οικουμενικών Συνόδων. Οριοθετούνται. Μεγάλη σημασία έχει όμως το δόγμα ως μυστήριο και οι όροι ως καταγραφή. Δηλαδή ένας άνθρωπος, ένας επιστήμονος ανακαλύπτει μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Μια, μια αλήθεια που κρύβεται μέσα στη φύση και μετά κάθεται και την αναλύει και την καταγράφει. Έχουμε λοιπόν το δόγμα ως μια εμπειρία και, αποκάλυψη, και ανακάλυψη για τον επιστήμονα και μετά έχουμε καταγραφή αυτής της εμπειρίας. Και τα δύο αυτά, δηλαδή και τα δόγματα και οι όροι δεν μαθαίνονται εγκεφαλικά αλλά ο άνθρωπος μειούται σε αυτά από τους Αγίους και από αυτούς οι οποίοι ακολουθούν την διδασκαλία αυτών των Αγίων. Και βεβαίω αφού έκανα όσο μπορούσα να κάνω διασάφιση των όρων αυτών θα προχωρήσω στη συνέχεια στην επόμενη εκπομπή να δούμε αυτούς τους όρους, να δούμε τα δόγματα και τους όρους γύρω από τον Θεό, να δούμε τι είναι το δόγμα ως μυστήριο και τι είναι το δόγμα ως όροι που διατυπώνονται από τις Οικουμενικές Συνόδους. Είναι πολύ σημαντικό να τα μάθουμε αυτά. Αγαπητοί ακρότες, γιατί έχω παρατηρήσει σήμερα υπάρχει μια πολύ μεγάλη σύγχυση σε θεολογικά ζητήματα και σε θεολογικά θέματα. Ενώ έχουμε καταγραφή όλων αυτών των θεμάτων, των εμπειριών των προφητών, των Αποστρών και των Πατέρων, έχουμε καταγραφεί από τους Αγίους πατέρας και μάλιστα εν συνόδου, από τις οικουμενικές συνόδους όμως αγνοούνται και λέγονται πράγματα τα οποία είναι εκτός της οθόδοξης παραδόσεως και έχω παρατηρήσει ότι πολλές φορές μιλώντας για θεολογικά ζητήματα δεν ακολουθούμε γιατί δεν την ξέρουμε πολύ την παράδοση αυτή των οικουμενικών συνόδων και πολλές φορές ακολουθούμε άλλες ξένες παραδόσεις. Θέλω να πω δηλαδή ότι διεισδύει μέσα και στη δική μας γλώσσα και ορολογία και θεολογία διεισδύει η παράδοση άλλων ε, ομάδων ερετικών όπως των ρωμαιοκαθολικών Καθολικών και των Προτεσταντών και έτσι ενώ νομίζουμε ότι είμαστε Ορθόδοξοι όταν ομιλούμε είμαστε στην πραγματικότητα κακόδοξοι. Αυτό έχει το νόημα όλη αυτή η σειρά των εκπομπών που θα κάνουμε ε, από τώρα μέχρι τον επόμενο Μάιο. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, Κύριο Ιερόθεο.